Αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας και παλαιότερα βέβαια υπήρχε, μας προβλημάτισε πάρα πολύ σαν σύλλογο του Κοφινά και μία ιδέα είχαμε για να κάνουμε μία φωτογράφηση. Υπάρχει μία παγκόσμια κίνηση για τη βία κατά των γυναικών. Έτσι λοιπόν, επειδή χρησιμοποιούμε και εκείνες το κόκκινο χρώμα, χρησιμοποιήσαμε κόκκινα ρούχα για να φωτογραφηθούμε και να δώσουμε μία ελπίδα, μία νότα αισιοδοξία σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες υποφέρουν. Η καμπάνια μας είναι η Χιώτη Κιναλάδα, η οποία είναι κατακόκκινη, μας κάνει χαρές την άνοιξη. Έτσι λοιπόν θέλαμε να την κάνουμε σύμβολό μας. Επειδή η Βασιλεία Βερμενάκη φτιάχνει απίθανα κοσμήματα, σαν σύλλογος λοιπόν απευθυνθήκαμε σε εκείνη και της είπαμε αν μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το θέμα. Να σχεδιάσουμε λοιπόν τη λαλάδα και να την κάνουμε κόσμημα. Με μεγάλη ευχαρίστηση μας έφτιαξε κοσμήματα, καταρχάς, θα φτιάξει αργότερα και άλλα, περισσότερα, και θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα διοχετεύσουμε και στην αγορά. Ένα μέρος των εσόδων έχουμε σκοπό να το δώσουμε στις γυναίκες οι οποίες τα έχουν ανάγκη. Βάσο, για πες μας, σε παρακαλώ, πώς το σκέφτηκες και έκανες το κόσμημα αυτό? Εμείς σε πήραμε τηλέφωνο και είπαμε ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε ένα κόσμημα σε σχέση με την καμπάνια που ετοιμάζουμε και όλα αυτά και να έχει θέμα τη λαλάδα. Σας είπα ότι εγώ έχω ήδη μια σειρά κοσμημάτων με θέμα τη λαλάδα. Οπότε αποφάσισα να διαθέσω ένα μου σχέδιο για αυτή τη δράση, ώστε να μπορούμε να το πουλήσουμε και κάποια μέρος των εσόδων να πάνε για αυτό το σκοπό. Ναι. Η λαλάδα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, είναι χιώτικο, καθαρά, είναι κόκκινο. Μας αντιπροσωπεύει. Είναι ένα μενταγιόν, όπως βλέπετε όλοι. Το κόσμο είναι φτιαγμένο από ρίχαλκο ή αλπακά, δηλαδή σε χρυσό χρώμα ή σε ασημένιο. Μπορεί εύκολα να το φορέσει οποιαδήποτε, είναι αυξομοιόμενο, ταιριάζει σε όλους τους λαιμούς και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που ένα δικό μου σχέδιο θα γίνει σύμβολο αυτής της καμπάνιας. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι είμαστε όλες οι κυρίες της θεατρικής ομάδας. Η φωτογράφηση λοιπόν έγινε από τη θεατρική μας ομάδα. Είμαστε οι θεατρεργάτες Κοφινέοι, του Συλλόγου του Κοφινά, και ξεκινώ να σας παρουσιάσω τις κυρίες οι οποίες φωτογραφήθηκαν. Πρώτη είναι η Ελένα Υπαξινού. Μετά είναι η Βιργινία Εσίμου, η οποία ανήκει και στο ΔΣ του Συλλόγου μας. Δίπλα είναι η Ειρήνη Γεωργούλη, που και εκείνη είναι στο ΔΣ του Συλλόγου. Δίπλα είναι η Αφροδίτη Παπαμιχαλάκη του ΠΑ, η Σταματία Κουμαλάτσου, η Στέλλα Στεφανή, η Λίτσα Μαυρογιάννη, η Αλέκα Γεωργιάδη. Δίπλα μου είναι η Τούλα Ψούνη. Μετά έχουμε τη Γεωργία Κυριαζή, την Ιρό Δελβόη, η Βασιλεία Βερμενάκη, η οποία έχει φτιάξει και τα κοσμήματα. Και τελευταία αφήνουμε την Μπόμπη την Κοριώτη, γνωστή νηπιαγωγό και πολύ αγαπητή σε όλους μας. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών έγινε το Δεκέμβριο του 1991. Η Γενική Συνέλευση του ΕΙΕ αποφάσισε αυτό το θέμα να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου επίσημη ημέρα για την εξάλληψη της βίας. Όμως η συγκεκριμένη μέρα είχε ήδη καθιερωθεί 10 χρόνια πριν, όταν γυναικείες οργανώσεις θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη τριών αδελφών. Των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομικανική Δημοκρατία που βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν άγρια, κατ' εντολή τότε του δικτάτορα Τρουχίλου, στις 25 Νοεμβρίου του 1960. Η τηλεφωνική γραμμή για όλες τις γυναίκες κατά της βίας είναι το 15900. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δημοχείου αποτελεί ένα χώρο υποστήριξης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα βίας. Πρόκειται για ένα χώρο που διέπεται από αποδοχή, ενσυναίσθηση, θετική αναγνώριση και ασφάλεια, ώστε οι ενδιαφερόμενες γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να ακουστούν. Απευθυνόμαστε σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία, οποιαδήποτε μορφή βίας, και σε γυναίκες με πολλαπλές διακρίσεις,
όπως είναι οι άνεργες, οι μονογονείς, αμαία, μετανάστες και προσφύγησες. Οι υπηρεσίες που παρέχει το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών, η νομική, η συμβουλευτική, εργασιακή στήριξη και η παραγωγή ξενών κακοποιημένων γυναικών. Φυσικά οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και διέπονται από το απόρριτο της συμβουλευτικής. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δημοχείου ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και αποτελεί μέρος του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής και Δημογραφικής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση, ο Σύλλογος Κοφινά Σύφη αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα project που είναι αφιερωμένο στη βία που υφίστανται οι γυναίκες. Είναι ένα θέμα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλους μας και δεν αποτελεί οικογενειακή ή προσωπική υπόθεση. Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Κοφινά Σύφη για αυτή την πολύτιμη συνεργασία και ευελπιστούμε μέσα από αυτή την δράση να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία, να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα και να δράσει όπου χρειαστεί. Είμαστε εδώ για κάθε γυναίκα που θέλει να ακουστεί με το σύνθημα «Καμία δεν είναι μόνη της». Σπάσε τη βία. Η βία δεν είναι προσωπική υπόθεση. Είναι υπόθεση όλων μας. Η επιλογή είναι δική σου. Η ζωή είναι δική σου. Πες όχι στη βία. Αν υφίστασε βία, δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Μη φοβάσαι. Έχεις δύναμη. Όχι στη βία. Από όπου κι αν προέρχεται. Μην κλείνεις τα μάτια. Η βία σε αφορά.
Ελευθερώσου από κάθε μορφή βίας. Έχεις τη δύναμη, πες όχι στη βία. Η βία μπορεί να πλήξει όλες τις γυναίκες. Εάν σε κακοποιεί, σίγουρα δεν σε αγαπά. Όλες είμαστε εν δυνάμει θύματα. Πες όχι στη βία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε κακοποιεί. Καμιά μας δεν είναι υποχρεωμένη να υφίσταται βία.